Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την περιφέρειά μας. Παραδίδουμε στους πολίτες και στην κυκλοφορία το Bronco K16, ένα σημαντικό έργο που τέμνει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα αποτελεί πια και τη νέα θετική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σημαντικό έργο ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδότησε και εκτέλεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ένα έργο για το οποίο εργάστηκαν 600 συνάνθρωποι μας και δημιουργήθηκαν πολλές χιλιάδες έμεσες θέσεις εργασίας. Αυτό το έργο είναι ένα έργο καθαρά αναπτυξιακό και εξωστρεφές, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ πέραν από τους πολίτες και τους επισκέπτες για να κάνουν ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξαγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι γνωστό ότι είμαστε πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας γίνεται εδώ. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε επισκέψεις τουριστών στην θερινή περίοδο. Άρα λοιπόν έργα οδοποιίας τέτοια συμβάλλουν αναπτυξιακά και για το χώρο των μεταφορών και για τις εξαγωγές και φυσικά για τον τουρισμό μας και την αναβάθμιση της ποιότητας των μετακινήσεων των πολιτών μας. Κάτι για το λιμάνι και το κόμπο, σύνδεση. Η μεγάλη όμως εκκρεμότητα που μένει και είναι εκκρεμότητα της Εγνατίας Οδού ΑΕ για ακόμη μια φορά και για την οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμία ευθύνη, είναι το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί παράλληλα με το έργο που παραδίδουμε σήμερα, το κόμπο αυτό, είχε σχεδιαστεί και η σύνδεση του κόμπου αυτού με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο ευθύνης της Εγνατίας Οδού ΑΕ που ούτε προχώρησε και ούτε ακόμα υπάρχει μέχρι σήμερα σχεδιασμός υλοποίησης του έργου αυτού. Εγώ ζητώ και ζητώ προς κάθε κατεύθυνση, πιέζοντας να ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτού του έργου. Δεν είναι δυνατόν σήμερα το 2017 να υπάρχει ουσιαστικά μια γέφυρα η οποία αιωρείται στο κενό. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.